Το Πάσχα του καλοκαιριού, η θεομητορική γιορτή της χριστιανοσύνης βρίσκει κάθε ναό αφιερωμένο στην Παναγία να κατακλείζεται από πιστούς. Ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης την περίοδο του 15 Αυγούστου γίνεται στην Ιερά Μονή της Παλιανής, δίπλα από το Βενεράτο του Ηρακλείου, όπου χιλιάδες πιστοί σειραίουν κάθε χρόνο για τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εμάς εδώ η Παναγία γιορτάζει όλο το 15 Αύγουστο. Το μοναστήρι μας δηλαδή είναι ανοιχτό στον κόσμο, στους προσκυνητές. Όλο το 15 Αύγουστο έρχομαι να πούμε ένα πνευματικό 15 Αύγουστο, εορτή πνευματική. Γιατί κάνουμε το πρωί, κάθε πρωί λειτουργία με παράκληση, μετά το απόγευμα εσπερινό πάλι με παράκληση και το βράδυ ακολουθεί το απόδειπνο και η παράκληση με τους χαιρετισμούς στην Αγία Μυρτιά. Η υπαίθρια τελετουργία κάτω από το Ιερό Δέντρο είναι φαινόμενο ίσως και μοναδικό για τα εκκλησιαστικά δεδομένα. Έρχονται λοιπόν οι πιστοί και τις 15 μέρες με κορύφωση τη σημερινή μέρα που είναι ο εσπερινός, ο μεγάλος εσπερινός της Παναγίας μας, και κλείνει αύριο η εορτή με την Θεία Λειτουργία και το απόγευμα με τον εσπερινό, τον κτητορικό όπως ονομάζουμε εσπερινό. Εδώ σε αυτό το χώρο η Παναγία μας ευεργετεί, βοηθά και φαίνεται πάρα πολύ η παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Από τα θαύματα, από τα αφιερώματα που ο κόσμος καθημερινά σειραίει και φέρνει στη χάρη της, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, από τους ανθρώπους που θα δούμε απόψε και αύριο να έρχονται, άλλοι με τα πόδια, άλλοι γονατιστοί, από πολύ μακριά, για να εκπληρώσουν ένα τάμα στη μάνα των ανθρώπων, στη μάνα του Χριστού, στη μάνα του κόσμου όλου, που είναι πάντοτε κοντά στους ανθρώπους και η αγκαλιά της, ή μάλλον καλύτερα οι χίλιες ανοιχτές αγκαλιές της Παναγίας, χωράνε μέσα όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο χάρη της Παναγίας, η οποία είναι πολύ θαυματουργή, επιτελεί πολλά θαύματα, κάτω από τις οδηγίες της σεβαστής γερόντισσάς μας, της Θεοτήμης, και του γέροντά μας του Πατρός Φιλοθέου. Ερχόμαστε εδώ να διακονήσουμε τη χάρη της Παναγίας και να την παρακαλέσουμε να προσφέρει στον κάθε ένα μας υγεία, χαρά και κάθε ευλογία. Έρχονται πάρα πολλοί πιστοί, είναι πάρα πολύ θαυματουργή η Παναγία μας. Ερχόμαστε κι εμείς, διακαπεντίζουμε εδώ τις 15 ημέρες, διακονούμε όσο μπορούμε τις καλόγριες στο μοναστήρι. Τις ευχαριστούμε που μας φιλοξενούν και ευχόμαστε η χάρη της Παναγίας να βοηθάει όλο τον κόσμο, να δίνει υγεία, χαρά και ευτυχία σε κάθε οικογένεια και στον καθένα μας προσωπικά. Ελπίζουμε και φέτο ο κόσμος να έρθει και να μην ταλαιπωρηθεί στο μοναστήρι μας, να έχουμε ζητήσει τη βοήθεια και της αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και της τάξης, και να έχουν λίγο υπομονή, γιατί σαφώς θα έχει πολύ κόσμο. Τους το ευχόμαστε να πάρουν τη χάρη της Παναγίας στα σπίτια τους και να την έχουν δύναμη και προστασία για όλο τον υπόλοιπο χρόνο.